Καλησπέρα σας. Ξεκινώντας με ένα παιδί που έρχεται στο πρόγραμμα για απεξαρτηθεί, ουσιαστικά αυτό το πράγμα που αρχίζω να το ρωτάω είναι «Για πες μου λίγα πράγματα για τη ζωή σου». Και ξεκίνησα τα ναρκωτικά όταν ήμουν 12 χρονών, 13, 14, 10. Και λέω, ρε παιδί μου, όχι τη ζωή σου, πού γεννήθηκες, ποιοι ήταν οι γονείς σου, πού έμεινες, πήγες σχολείο, έχεις αδέρφια. Και εκεί ξεκινάει το κουβάρι, αυτό το τραυματικό κουβάρι, ο σπασμένος καθρέφτης της παιδικής ηλικίας. Πολλά από αυτά τα παιδιά, που τα γνώρισα, ήταν παιδιά τα οποία κακοποιημένα, με γονείς αλκοολικούς, με μητέρες χρήστριες, παιδιά τα οποία ήταν πολύ μοναχικά, που ούτως ή άλλως πριν ξεκινήσουν τα ναρκωτικά, είχαν ένα απίστευτο κενό. Ένα κενό το οποίο κάποια στιγμή ήρθαν τα ναρκωτικά για να το συμπληρώσουν. Βέβαια θα μου πείτε, όλα τα παιδιά που μπορεί να πάρουν ναρκωτικά θα εξαρτηθούνε. Όχι. Γιατί εδώ υπάρχει το τρίγωνο της εξάρτησης. Ένας άνθρωπος, για να εξαρτηθεί, χρειάζονται τρεις παράγοντες. Εμείς το λέμε το τρίγωνο της εξάρτησης. Ο πρώτος παράγοντας είναι η προσωπικότητά του. Η προσωπικότητα είναι μια ευάλωτη, μια ευαίσθητη προσωπικότητα. Ο δεύτερος παράγοντας είναι το περιβάλλον. Συνήθως ξεκινάμε από το οικογενειακό περιβάλλον. Και ο τρίτος παράγοντας είναι ουσιαστικά η επαφή του με την χρήση, η επαφή του με την ουσία. Αυτό που προσπαθούμε στο πρόγραμμα είναι να δομήσουμε μια καλύτερη προσωπικότητα, μια πιο υγιή προσωπικότητα, μια πιο δυνατή προσωπικότητα. Πιθανότατα να φτιάξουμε λίγο το περιβάλλον, αλλά η επαφή με την ουσία θα υπάρχει πάντα. Πάντα, όπου και αν βγούμε, θα υπάρχει ουσία. Άρα προσπαθούμε να δομήσουμε αρχικά την προσωπικότητα μέσα από ψυχοθεραπευτικές δράσεις. Ποιος είναι λοιπόν ο εξαρτημένος? Ο εξαρτημένος είναι αυτός ο οποίος έχει χάσει την ελευθερία του απέναντι σε αυτό το αντικείμενο της εξάρτησής του. Η εξάρτηση δεν είναι αρρώστια με τον όρο «ο εξαρτημένος είναι άρρωστος». Είναι ένα ουσιαστικά πολυπαραγοντικό φαινόμενο, ένα κοινωνικό πολυπαραγοντικό φαινόμενο, το οποίο και για το οποίο κάθε εξαρτημένος έχει τους δικούς του λόγους για τους οποίους μπορεί να πιει. Εμείς το λέμε πιει, εσείς το λέτε να πάρει ναρκωτικά. Έχει τους δικούς του λόγους γιατί ζει σε ένα δυσλειτουργικό, αρχικά οικογενειακό περιβάλλον. Ουσιαστικά αυτό τι κάνει? Μετά από την εξάρτηση αρχίζει. Μπαίνει ο δρόμος, μπαίνει η πορνεία, μπαίνει η φυγή από το σπίτι, μπαίνει η απόρριψη από την κοινωνία, που αυτό ίσως είναι και ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες που αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στο περιθώριο. Ουσιαστικά φτάνει στην κατάντια. Δεν θέλει να πεθάνει. Κανένας εξαρτημένος δεν θέλει να πεθάνει. Όλοι πιστεύουν ότι θα ζήσουν. Πιστέψτε με, τόσα χρόνια στην απεξάρτηση που ρώταγα, κανένας δεν θέλει να πεθάνει. Όλοι θέλουν να ζήσουν, αλλά θέλουν να ζήσουν με έναν άλλο τρόπο. Θέλουν να ζήσουν με έναν τρόπο να μην σκέφτονται, να παγώσουν τα συναισθήματά τους. Αυτό το κενό της παιδικής ηλικίας που εγώ το έζησα σαν πέθανε η μάνα μου και μου είπαν ότι εγώ φταίω που πέθανε στη γέννα. Γεννήθηκα εγώ. Ή έπινε ο πατέρας μου γιατί γινότανε φασαρία στο σπίτι. Εγώ φταίω. Ένα εγώ φταίω, ένα φοβερή ενοχή και ένα απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο κενό έχουν αυτά τα παιδιά. Αυτό λοιπόν το κενό, γεμίζοντάς το, πιστεύοντας μάλλον ότι
ότι προσπαθούν να το γεμίσουν, γιατί τελικά το κενό με την, δεν γεμίζει, ουσιαστικά παγώνει. Παγώνουν τα συναισθήματά τους. Φτάνουν σε έναν πάτο. Εμείς το λέμε, αν δεν πιάσεις πάτο, δεν σηκώνεσαι. Αυτά λοιπόν τα παιδιά πιάνουν το δικό τους πάτο και αυτός ο δικός τους πάτο τους φέρνει κάποια στιγμή σε ένα πρόγραμμα. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα προσπαθεί μέσα από ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες να τους δομήσει μια άλλη προσωπικότητα, να τους γεμίσει αυτό το κενό με ανθρώπους, με σχέσεις, με φιλίες, με ενδιαφέροντα, με παρέες, με σχολείο. Ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας που παρέχουν πολλά προγράμματα. Ένα σχολείο το οποίο θα ξαναβρούνε και θα ξαναπιάσουν τη ζωή τους από εκεί που την αφήσανε. Από εκεί που την αφήσανε από τα 10, 11, 12, 13, 14 χρόνια. Θα αρχίσουν να ονειρεύονται και θα αρχίσουν μέσα από αυτό όχι μόνο να ονειρεύονται, να ξαναχτίζουν μια ζωή από εκεί που την αφήσανε. Ουσιαστικά η απεξάρτηση προσπαθεί να κάνει τον άνθρωπο να σταματήσει τη χρήση ναρκωτικών, να αλλάξει την προσωπικότητά του, να αλλάξει τη στάση απέναντι από τη ζωή του και να συνειδητοποιήσει τους λόγους που τον κάνανε να μπει μέσα σε αυτή την ιστορία που ονομάζεται χρήση. Γιατί κανένας δεν στρέφεται στις ουσίες επειδή έτσι το γουστάρει, επειδή έτσι το θέλει. Υπάρχει κάποιος λόγος. Θέλω τώρα να σας μιλήσω, μετά από όλα αυτά, για την ιστορία μιας θεραπευόμενής μου, η οποία ουσιαστικά είμαι πάρα πολύ... Είναι η ηρωίδα μου. Είναι μία από τις ηρωίδες μου. Έχω πάρα πολλές ηρωίδες. Είναι μία από τις ηρωίδες μου, η οποία όταν ήρθε στο πρόγραμμα, ήρθε με ένα μωρό στην αγκαλιά της και μου ζήτησε στην πρώτη συνεδρία που είχαμε, μου ζήτησε να γίνει καλά για να μπορέσει να μεγαλώσει το παιδί της. Της είπα ότι πρώτα πρέπει να γίνεις καλά εσύ για να μεγαλώσει το παιδί σου. Και έτσι ξεκινήσαμε την ιστορία της ζωής της. Η ιστορία της ζωής της ήταν πάρα πολύ τραυματική. Αλλά όταν η Μαρία μου είπε «θέλω να γίνω καλά», εγώ τη φαντάστηκα καλά. Γιατί αν ο θεραπευτής δεν φανταστεί το θεραπευόμενο καλά, ο θεραπευόμενος, κατά τη γνώμη μου, δεν θα γίνει ποτέ καλά. Το αίτημα αρχικά δεν υπάρχει. Έρχεται σε ένα πρόγραμμα έτσι, για να μεγαλώσει το παιδί του. Έτσι, γιατί το φέραν οι γονείς του. Έτσι, γιατί τον έπιασε η αστυνομία και αν κάνει πρόγραμμα μπορεί να έχει καλύτερη μεταχείριση. Εκείνη ήρθε γιατί ήθελε να μεγαλώσει το παιδί της. Όταν λοιπόν άρχισα να της λέω, για πες μου λίγα πράγματα για τη ζωή σου, άρχισε να μου λέει, ξεκίνησα τα ναρκωτικά όταν ήμουν. Της λέω, Μαρία, δεν είσαι τα ναρκωτικά. Είσαι και πριν τα ναρκωτικά. Έχεις κι άλλη ζωή πριν τα ναρκωτικά. Πότε γεννήθηκες, πού γεννήθηκες. Και έτσι ξάρχισε να ξεδιπλώνει το κουβάρι της ιστορίας της. Γεννήθηκε από δύο γονείς, οι οποίοι μάλλον δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει γονείς και γι' αυτό το λόγο χωρίσανε πάρα πολύ γρήγορα. Η μητέρα της δούλευε πάρα πολύ και ουσιαστικά την άφησε στη γιαγιά και στον παππού που τη μεγαλώσανε κι αυτοί όπως μπορούσανε, όπως ξέρανε. Στα 10 της χρόνια περίπου, μετά από πολύ μεγάλη απουσία, εμφανίζεται ο πατέρας της, ο οποίος, από ό,τι μου λέει, την κακοποιεί σεξουαλικά. Την κακοποιεί σεξουαλικά και παράλληλα με αυτή την κακοποίηση την πουλάει και σε φίλους του για λεφτά. Εκεί αρχίζει να πίνει τα πάντα. Έπινα τις κολόνιες της μάνας μου. Έπινα το αλκοόλ που υπήρχε στο σπίτι. Έπινα ό,τι έβρισκα. Έπινα ακόμα και ξύδι.
έπινα ακόμα και ξύδι για να δέχω τα σώματα που πλαγιάζανε πάνω μου. Και μετά βρέθηκα σε μια παρέα που με έπαιρνε χασίς. Εκεί έκανα κεφάλι. Δεν σκεφτόμουν. Με το χασίς μπορούσα να αντέξω. Μπορούσα να ζήσω. Μπορούσα να επιβιώσω. Δεν σκεφτόμουν τίποτα. Και μετά μπήκα στην ηρωίνη. Η ηρωίνη με πάγωσε. Απόλυτο κενό. Τίποτα. Δεν σκεφτόμουν τίποτα. Δεν με ένοιαζε τίποτα. Τα λεφτά πώς τα βρίσκες, Μαρία? Τα λεφτά. Πορνεία. 5 ευρώ. 5 ευρώ είναι η πορνεία, μου λέει. 5 ευρώ, 5 φορές την ημέρα έπαιρνα τη δόση μου. Και μετά, πορνεία, τσαντιές, κλοπές. Έκανα και λίγο το βαποράκι, αλλά δεν μου πήγαινε και πάρα πολύ. Οπότε, και πού κοιμόσουν, να πήγες στη μάνα σου? Πήγα στη μάνα μου, αλλά τι να κάνει και εκείνη? Την είχα κατακλέψει, από την αρχή την είχα κλέψει, δεν μου είχε εμπιστοσύνη. Εγώ έφταιγα που δεν με δέχτηκε. Εγώ έφταιγα. Δεν έφταιγε κανένας άλλος. Εγώ έφταιγα που δεν με δέχτηκε στο σπίτι. Και η γιαγιά και ο παππούς είχαν φύγει στο χωριό. Τι να κάνω, τους είχα αδειάσει στο σπίτι. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Και μετά, μέσα στο δρόμο, πώς ήτανε? Πού ζεις? Τώρα ζω στο πρώτο νεκροταφείο. Μαζί με το παιδί μου, είναι πάρα πολύ καθαρά. Μπορώ να ζήσω εκεί πέρα όλη μου τη ζωή. Είναι πολύ καθαρά, αλλά το παιδί κρυώνει. Γι' αυτό ήρθα σε εσάς, ήρθα στο πρόγραμμα. Ήρθα στο πρόγραμμα για να μπορέσω να σωθεί η μικρή μου. Δεν θέλω να τη δώσω. Τη γέννησα στο δρόμο. Τη γέννησα στο δρόμο, στην πλατεία Βάθης. Με πήρε το 166, διασωληνώθηκα στο νοσοκομείο. Δεν θυμάμαι σε ποιο νοσοκομείο. Νομίζω ήταν το Αλεξάνδρα, ήταν το Γεννηματά. Δεν θυμάμαι ποιο νοσοκομείο ήταν. Τα είχα και εγώ χαμένα. Και η μικρή μου πήρε μεθαδόνη για να περάσει τα στερητικά. Δεν είχα καταλάβει ότι ήμουν έγκυος γρήγορα. Οπότε το κράτησα. Αλλά ήθελα να το κρατήσω. Την αγαπάω. Θέλω να γίνω καλά για αυτήν. Έτσι, η Μαρία μπήκε στο κλειστό πρόγραμμα και έμεινε περίπου 12 μήνες μέσα από ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες, τελειώνοντας το πρόγραμμα, άρχισε να αγαπάει τον εαυτό της αρχικά, μετά άρχισε να αγαπάει το παιδί της, το πιο ουσιαστικό, άρχισε να γεμίζει αυτό το απίστευτο κενό της παιδικής ηλικίας, άρχισε να το γεμίζει με ανθρώπους, με σχέσεις, με αγάπη, με επικοινωνία, με συναισθήματα. Δεν ήξερε τι είναι συναισθήματα. Δεν ήξερε τι είναι αγάπη. Δεν ήξερε τι είναι θυμός. Δεν ήξερε τι είναι μίσος. Δεν ήξερε τι είναι συμπόνια. Όλο αυτό λοιπόν το κενό γέμισε με όλα αυτά και βγαίνοντας στην επανένταξη ήταν πια έτοιμη. Η επανένταξη κρατάει 1 χρόνο με πολλές ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες και κοινωνικές δεξιότητες. Και μέσα εκεί πέρα γνωρίζει ένα παιδί που τελειώνοντας την επανένταξη φεύγουν για την επαρχία. Εκείνη μου είπε, είναι πολύ καλύτερα που έφυγα για την επαρχία. Έφυγα λίγο και από τις παραστάσεις που είχα εδώ. Έφυγα τελείως από αυτό τον κόσμο που κάθε γωνιά του μου θύμιζε και κάτι. Μου θύμιζε μια ιστορία χρήσης που είχα. Φύγανε, ο άντρας της δουλεύει σε ένα μεγάλο εργοστάσιο. Αυτή, εκτός από τη μικρή της, απέκτησε και άλλα 2 παιδιά, δίδυμα. Και τώρα, αφού τα με έχει μεγαλώσει, γιατί πια σας μιλάω για μια ιστορία η οποία είναι πριν από 10 χρόνια, είναι περίπου 35 χρονών, ήρθε σήμερα, έρχεται στο πρόγραμμα καμιά φορά να με δει, να μου πει πόσο καλά είναι και πραγματικά τη χαίρομαι. Τη χαίρομαι τόσο πολύ που θέλω πάντα την αγκαλιάζω και της λέω «Είσαι καλά, είσαι καλά». Είναι καλά, είναι καλά.
έχει βάλει στη ζωή της τα παιδιά της και τώρα ξεκινάει δουλειά, αφού τα παιδιά της έχουν ξεκινήσει και σχολείο. Ήθελα όλη αυτή την παρουσίαση που σας έκανα να την αφιερώσω στα παιδιά που τελείωσαν αυτή την ιστορία της χρήσης, που κατάφεραν να ξεφύγουν από τα ναρκωτικά, να την αφιερώσω σε αυτά τα παιδιά που παλεύουν μέσα στα προγράμματα για τα ναρκωτικά και σε όλους αυτούς που κάποια στιγμή θα πιάσουν το δικό τους πάτο και θα απευθυνθούν σε ένα πρόγραμμα, έτσι ώστε η ζωή τους να είναι ο στόχος τους και όχι να γίνεται στόχος η ζωή τους από τους άλλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.